Εγώ λοιπόν θα σας αυτοσυστηθώ σαν μοτοσυκλετιστής. Η δουλειά μου δηλαδή είναι να ταξιδεύω με την μοτοσυκλέτα μου. Και έχω καταλήξει ότι ο τουρισμός και το destination management, αυτό που λέμε στο χωριό μου, η διαχείριση προορισμού, χρειάζεται τρία πράγματα για να δουλέψει προϊόν. Το ένα είναι ο τόπος. Εύκολο. Προορισμός. Λίγο πιο δύσκολο. Το δεύτερο είναι ο μύθος και ο θρύλος. Τα είπε πάρα πολύ καλά ο αγαπητός μου καθηγητής. Είμαι τυχερός από τους πνευματικούς εδώ άρχοντες του τουρισμού, τον Βαγγέλη και τον Φώτη. Είναι ο μύθος και ο θρύλος. Ξέρετε, από μικρούς, όλοι μεγαλώσαμε τα παραμύθια της γενιάς. Μας αρέσει το παραμύθι. Μας αρέσει το παραμυθάκι. Και εδώ στην Ελλάδα, ξέρετε, έχουμε πολλούς μύθους. Η ελληνική μυθολογία και γενικώς η μυθολογία είναι ένα θέμα μεγάλο, το οποίο δεν το έχουμε πιάσει σωστά. Το τρίτο όμως κομμάτι είναι το κομμάτι της δικτύωσης. Είναι ένα από τα πιο δύσκολα κομμάτια, απαιτεί πραγματική συνεργασία, απαιτεί λίγη καχυποψία, απαιτεί αρκετά δηλαδή συστατικά στοιχεία προκειμένου να λειτουργήσει. Γιατί κάποιος θα πει, γιατί εσείς όχι εμείς, γιατί εμείς όχι εσείς, γιατί όχι εμείς μαζί. Και εν πάση περιπτώσει θα φτάσουμε στο σημείο να μαλώνουμε σε ένα τραπέζι και ο Αλέξανδρος ο Θάνος θα πει, εγώ γιατί να χρηματοδοτήσω ένα τραπέζι που μαλώνω και να μην χρηματοδοτήσω ένα τραπέζι στο οποίο συμπάρχουν και συλλειτουργούν. Αυτή είναι λίγο πολύ η περιπλάνησή μου η ιδεολογική. Πάμε τώρα στο έργο, στα βήματα του Χο Τσι Μιν, γιατί είναι ένα έργο. Και το βασικό στοιχείο είναι αυτή η ανάπτυξη της ταξιδιωτικής εμπειρίας ανάμεσα στον Ανατολικό και στον Δυτικό κόσμο. Γιατί για να ξέρετε, για την Ασία, εμείς εδώ στην Ελλάδα είμαστε ο άλλος μεγάλος πολιτισμός. Όταν και όσοι έχετε την χαρά και την ευκαιρία να ταξιδέψετε σε αυτές τις χώρες, θα καταλάβετε πόσο σημαντικοί είμαστε ως χώρα και ως Έλληνες πάνω σε αυτή τη διάσταση. Έτσι λοιπόν το βασικό μας στοιχείο είναι ακριβώς αυτά τα ταξίδια μιας πολύ μεγάλης προσωπικότητας, η οποία είναι holy personality για όλη την Ασία. Είναι όπως έχουμε εμείς τον Μέγα Αλέξανδρο, που το γνωρίζουν και στην Ασία. Και μάλιστα το καταλάβαμε όταν πήγαμε με τον Δήμαρχο Έδεσα στην Ταϊβάν σε μια έκθεση, για το πώς αντιδρούσαν όταν τους δείχναμε τον Μέγα Αλέξανδρο. Φανταστείτε να τους δείχναμε τότε το Χο Τσι Μιν. Και ένα σημαντικό κομμάτι είναι η άειλη πολιτιστική κληρονομιά. Γιατί συνήθως όταν μιλάμε για πολιτιστικό τουρισμό, το συνδέουμε με μνημεία, το συνδέουμε με πράγματα που είναι λίγο δύσκολα, με καταστάσεις που είναι λίγο ακριβές, που είναι, εν πάση περιπτώσει, και αρκετά φιλόδοξες. Το κομμάτι της άειλης πολιτιστικής κληρονομιάς θέλει να το βάλουμε στο μυαλό μας και να δουλέψει με έναν διαφορετικό τρόπο. Δεν θα πω για όλους τους στόχους του έργου, είναι πάρα πολύ και πάρα πολύ σημαντική, γιατί αυτό το κομμάτι να σας πω ότι έχει, το δουλεύουμε αρκετό καιρό προκειμένου να γίνει μια σημαντική πολιτιστική διαδρομή. Προώθηση της άειλης πολιτιστικής κληρονομιάς, αυτό είναι το σημείο το οποίο θέλω λίγο να το δούμε περισσότερο. Και βέβαια, πίσω από όλο αυτό, μην ξεχνάμε ότι θα πρέπει να συνθέσουμε και τις σύγχρονες επιστημονικές επιταγές περί πολιτιστικού τουρισμού, αλλά και θέλει μια διαρκή ανασκαφή σε όλα τα ιστορικά αρχεία. Να σας πω ότι ένα μέρος αυτής της δουλειάς παρουσιάστηκε σε ένα διεθνές συνέδριο στο Στρασβούργο τον περασμένο Δεκέμβρη και θα αποτελέσει και τμήμα μιας πρότασης που ετοιμάζουμε και με το ΤΕΙ Θεσσαλονίκης με τον τίτλο War Friendship, πόλεμος φιλίας. Γρήγορα, δύο παραδείγματα. Η νήσος Αγία Ελένη, αν την έχετε ακούσει, είναι κάπου στη μέση του Ατλαντικού. Τώρα φτιάχνει αεροδρόμιο. Λοιπόν, εκεί ο κόσμος πηγαίνει για μια πνευματική και διανοητική σύνδεση με τον προορισμό, όπου ο Μέγας Ναπολέων ήταν εξόριστος για κάποια χρόνια της ζωής του. Μιλάμε για ένα νησί στην κυριολεξία στη μέση του πουθενά. Πάμε στο Παρίσι. Στο νεκροταφείο του Παρισιού, ένα από τα δημασιμότερα αξιοθέατα είναι ο τάφος του James Morrison.
οποίος γράφει σε απόλυτα ελληνικά κατά τον δαίμονα με αυτό που σημαίνει πράττω σύμφωνα με αυτό που η συνείδησή μου θεωρεί σωστό. Με άλλα λόγια λοιπόν, βλέπετε ότι πάρα πολλά πράγματα που εμείς ίσως να μην τα καταλαβαίνουμε, συμβαίνουν. Και συμβαίνουν γιατί κάποιοι θεωρούν ότι αυτό που κάνουν είναι σωστό. Αυτό γράφει στον τάφο του James Morrison. Και βέβαια, μην ξεχνάμε και για το δικό μας Αλέξανδρο, έναν μεγάλο ταξιδευτή, ο οποίος πραγματικά με στοιχιώνει. Η πρώτη φωτογραφία που είδατε είναι στην βουλευτή της Αλεξάνδρειας. Πήγε για να πω φωτογραφία με το άγαλμά του κλπ. Όπου έκανε ένα ταξίδι όπου μέχρι και σήμερα είναι αδύνατος να το πραγματοποιήσει κανείς. Αυτό το είπε ο Μάικλ Γουτ, ένας συγγραφέας, ιστορικός, δημοσιογράφος που ταξίδευσε στα βήματά του, άλλοτε με τις βοήθειες των Βρετανικών ελικοπτέρων και πυροβολαρχιών. Αλλά αυτό το οποίο όμως σίγουρα θα πρέπει να μας τυχιώνει και να μας οδηγεί και να μας συναρπάζει είναι αυτό που είπε ο ίδιος ο Αλέξανδρος, ο οποίος συνέδεσε την Ανατολή και τη Δύση, είναι ότι δεν υπάρχει τίποτα αδύνατο για αυτό που θα το προσπαθήσει. Έτσι λοιπόν θέλουμε γέφυρες, θέλουμε δρόμους, θέλουμε διασυνδέσεις, γιατί είμαστε στο κομβικό ακριβό σημείο όπου η Ανατολή συνδέεται με τη Δύση. Μας αρέσει ο Ανατολικός κόσμος, βολευόμαστε καμιά φορά, αλλά σίγουρα βλέπουμε θετικά. Και εδώ σήμερα λοιπόν να το δούμε λίγο το πράγμα και πιο σφαιρικά. Αυτή είναι μια φωτογραφία όπου ένα γεφύρι της Έδεσας, από την ώρα που είπαμε ότι από εκεί κάπου περνούσε η αρχαία Εγνατία Οδός, πιστέψτε με, ξαφνικά έγινε ένα από τα μεγαλύτερα αξιοθέατα που πηγαίνει κόσμο, το επισκέπτεται. Και δείτε απλώς τι γράφουμε στα comments του TripAdvisor σχετικά με ένα απλό γεφύρι. Μάλλον και αυτό που θέλουμε να κάνουμε τι είναι. Είναι μια πολιτιστική διαδρομή, μια ευρωπαϊκή πολιτιστική διαδρομή. Υπάρχουν πολλές διαδρομές στην Ευρώπη. Μία από αυτές μπορεί να είναι και μια διαδρομή που να έχει σχέση με μια μεγάλη προσωπικότητα της Ασίας που ήρθε στη Μακεδονία. Τα βήματα λοιπόν του Χο Τσι Μινχ στην Ελλάδα. Ο Χο Τσι Μινχ, να σας πω ότι Χο Τσι Μινχ σημαίνει φωτισμένος. Είναι ο άνθρωπος δηλαδή ο οποίος έχει φωτιστεί. Του το δώσανε αυτό το υποκοριστικό στη φυλακή. Ο ίδιος χρησιμοποίησε πάνω από 50 ονόματα στην ζωή του. Έτσι. Με τα πιο γνωστά είναι το Χο Τσι Μινχ και το Γουέν Αϊ Κοκ που σημαίνει ο πατριώτης. Είναι ο ιδρυτής και ο πρώτος πρόεδρος του Βιετνάμ. Εδώ είναι σε μια φωτογραφία μετά που έφυγε από την Ελλάδα, στο 1921. Ήδη έχει μπει στο Γαλλικό Κομμουνιστικό Κόμμα και παρακολουθεί ένα συνέδριο μέσα στο οποίο εκφράζονται για πρώτη φορά η ανάγκη στήριξης της Γαλλίας προκειμένου να υπάρχει μετά μια ευθυνής μεταχείριση της αποικίας. Θα μεταφερθούμε στο 1965, όπου ο εδεσαίος δημοσιογράφος Σόλων Ζέφυρος Γρηγοριάδης θα βρεθεί ως πολεμικός ανταποκριτής στο Βιετνάμ μέσα στις γραμμές του πολέμου. Αυτή είναι η ταυτότητά του, την οποία μας την παραχώρησε όπως και μέρος του αρχείου του η κόρη του, η οποία είναι ζωή και βρίσκεται στην Αθήνα. Γι' αυτό σας είπα ότι είναι σημαντικό η ανασκαφή όλων των αρχείων. Ο εδεσαίος λοιπόν αυτός δημοσιογράφος πήγε στο νότιο Βιετνάμ. Πήγε δηλαδή στην ζώνη όπου ήταν οι Αμερικανοί. Εκεί κατόρθωσε να έρθει σε επαφή με ανθρώπους από το μέτωπο, από το National Liberation Front, από το Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο, το ΕΑΜ, ας το πούμε, του Βιετνάμ. Και όλες αυτές τις καταγραφές τις έστελνε στην εφημερίδα Ακρόπολη, από το Φεβρουάριο έως τον Μάρτιο του 1966 και λίγο νωρίτερα στην εφημερίδα Μακεδονία, επίσης του 1966, βρίσκονται στην Εθνική Βιβλιοθήκη, για όσους θέλουν να τη μελετήσουν. Εκεί λοιπόν, όταν ήρθε σε επαφή ο Σόλων Γρηγοριάδης σε μια αίθουσα όπου φωτιζόταν μόνο ο ίδιος και απέναντί του είχε τρεις μορφές,
ρωτήθη από, τον, από έναν από τους τρεις αν, από πού είναι και λοιπά. Έγινε δημοσιογράφος, τον ρώτησαν από πού είσαι, είπα από την Έδεσα, λέει πώς λεγόταν αυτή η πόλη παλιότερα, λεγόταν, λέει Βοδενά. Και το απαντά ο φερόμενος Χότσιμιν, είστε από την πόλη των νερών και των κερασιών. Αντιλαμβάνεστε τώρα το σοκ του ανθρώπου που πήγε 10.000 χιλιόμετρα μακριά από έναν Βιετναμέζο να του πει τα δύο στοιχεία που είναι και σήμερα και σήμερα η ταυτότητα της Έδεσας. Τα νερά και τα κεράσια. Μεταξύ αυτών λοιπόν, από την ώρα που αναγνωρίζονται οι δύο άνθρωποι, σηκώνονται και χαιρετιούνται θερμά και βγαίνει ο Χο Τσι Μινχ στο φως, όπου και βλέπει τη μορφή του ο Σόλον Μεμοριάδης. Όλα αυτά με κάποιον βέβαια διαφορετικό τρόπο παρουσιάζονται στην συνέντευξη, γιατί φανταστείτε ότι ο Χο Τσι Μινχ το 1965 ήταν κάτι σαν τον Μπιν Λάντεν σήμερα. Συντελαμβάνεστε δηλαδή ότι όποιος μπορούσε να πάρει μια συνέντευξη από ένα τέτοιο άνθρωπο, λίγο πολύ κινδύνευε η ζωή του, κάτι το οποίο πολύ έξυπνα ο συγκεκριμένος δημοσιογράφος το επισημαίνει στις συνεντεύξεις που πήρε στα κείμενά του, μεταξύ άλλων, όπου ουσιαστικά αφήνει να ενοηθεί με έναν εύσχυμο τρόπο ότι αυτός ο οποίος μίλησε στη μυστική αυτή συνέντευξη ήταν ο ίδιος ο Χο Τσι Μινχ. Για να ξέρουμε λοιπόν ότι αυτή η ιστορία έχει μεγάλο μέρος πραγματικότητας, το οποίο βέβαια έχει αναγνωριστεί και από το Βιετνάμ, μιας και όταν εμείς αναφέραμε αυτές τις λεπτομέρειες, αυτό που μας είπαν ευγενικά οι άνθρωποι του μουσείου του Χο Τσι Μινχ στο Ανόη, ήταν ότι τα 4 χρόνια για τα οποία μας μιλάτε εσείς, ότι ήταν στην περιοχή της Μακεδονίας, εμείς απλά δεν ξέρουμε πού ήταν. Έτσι λοιπόν, από αυτή τη μυστική συνέντευξη φαίνεται ξεκάθαρα ότι ο Χο Τσι Μινχ ήρθε στη Θεσσαλονίκη, ήρθε στη Μακεδονία, πέρασε από την Έδεσα, από την Καστοριά, από τη Σιάτιστα, από τη Βέρεια, πέρασε από όλες αυτές τις περιοχές, όπως και όλοι οι στρατιώτες οι οποίοι ήρθαν από το Βιετνάμ. Αυτή λοιπόν είναι μία πραγματικότητα η οποία έχει καταγραφεί, αλλά από το 2012 ξεκινά και μία σύγχρονη ιστορία αποκάλυψης σχετικά με τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και με λεπτομέρειες σχετικά με το Μακεδονικό μέτωπο. Μιλάμε λοιπόν για μία περίοδο η οποία είναι αμέσως μετά το 1912. Είναι μία περίοδος όπου η κατάσταση είναι ρευστή, το ελληνικό κράτος ακόμα εδώ δεν έχει πλήρως εγκαθιδρυθεί και έρχεται ο πόλεμος να προσφέρει ουσιαστικά στην περιοχή μια στρατιά η οποία πραγματικά είχε Γάλλους, Σέρβους, Ρώσους, Άγγλους, Σκοτσέζους, Αυστραλούς, Καναδούς, Νεοζηλανδούς, Αλγερινούς, Σενεγαλέζους, Μαροκάνους, Ινδούς, Θιβετιανούς, Μαλγάζιους από τη Μαδαγασκάρη, Ζουάβι, είναι μια φυλή ανάμεσα στη Τινησία και την Αλγερία, Αναμίτες, είναι οι Βιετναμέζοι, Πακιστανοί, Αιγύπτιοι, Κούρκας, Σουδανοί, Αλβανοί, Μαυροβούνοι, Ιταλοί, Πορτογάλοι και λίγο αργότερα, λόγω των γεγονότων με τον Βενιζέλο, Έλληνες. Μια πολυεθνική στρατιά, άνθρωποι από όλο τον κόσμο. Και από την άλλη πλευρά είναι μόνο Βούλγαροι και Γερμανοί. Γιατί και αυτοί μας ενδιαφέρουν. Έτσι, τώρα μιλάμε για. Εδώ δεν υπάρχει σύμμαχοι και μη σύμμαχοι, είναι όλοι μας ενδιαφέρουν. Λοιπόν, αυτή είναι η φωτογραφία της πολυεθνικής στρατιάς που την έδειξε και ο φίλος μου Γιάννης ο Παλαχής. Και εδώ είναι τα κύρια πεδία στα οποία υπάρχουν κάποιες αναφορές σχετικά με το Χο Τσι Μινχ και το Μακεδονικό μέτωπο. Να πούμε ότι το Μακεδονικό μέτωπο είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό μέτωπο στο Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Γιατί ο Ντεσπερέ, ο οποίος ηγείται της Γαλλικής στρατιάς στο τέλος, τρυπάει το μέτωπο στο Ντόμπρο Πόλε, στην Καλή Πεδιάδα, σε μια, σαν υψίπεδο πάνω από το. Από το Ανταλουτρά εκεί, Μπόζαρ, ανάμεσα στο Κίκης και στην Μπέλα και φτάνει πολύ γρήγορα στο Βελιγράδι και φτάνει σχεδόν μέχρι την Βιέννη όπου εκεί πλέον συναντάει το άλλο μέτωπο και του λένε εσύ δεν είσαι αστός, δεν είσαι αριστοκράτης, κάτσε στην πάντα, αναλάβαμε τώρα εμείς. Άρα μιλάμε για μια πάρα πολύ σημαντική ιστορία
η οποία είναι σε μια πάρα πολύ μεγάλη περιοχή και είμαστε τυχεροί γιατί έχει εφευρεθεί η φωτογραφία. Και υπάρχουν πάρα πολλά άλμπουμ. Να σας πω, μόνο οι Γάλλοι έχουν καταγράψει 7.000 φωτογραφίες μόνο από τη δική μας περιοχή. Φανταστείτε τι υπάρχει στα άλμπουμ οικογενειών ανά τον κόσμο, οι οποίοι έρχονται αναχείρας με φωτογραφίες και μας λένε αυτό το μέρος πού ήταν. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι εδώ υπάρχει ένα μεγάλο πεδίο δόξης λαμπρών σε όλη αυτή την περιοχή του μετόπου, γύρω από τη Θεσσαλονίκη. Και μιλάμε βέβαια για μια αναφορά, γιατί εμάς η αναφορά μας είναι στοχευμένη, πάνω στο κομμάτι της Ασίας, της κόρης του Ποσειδώνα, αυτή είναι η Ασία. Λοιπόν, το Ανάμ λοιπόν και οι Αναμίτες είναι η γαλλική αποικία της Ινδοκίνας, είναι το σημερινό Βιετνάμ. Περισσότεροι από 50.000 στρατιώτες έχουν καταγωγή από αυτή την περιοχή, οι οποίοι ήρθαν με έναν βασικό εξοπλισμό με αυτό το καπελάκι το ιδιαίτερο και με μια βεντάλια. Επειδή οι βεντάλιες εκεί λόγω του κλίματος είναι απαραίτητες, εδώ βέβαια το μεσογειακό κλίμα δεν είναι τόσο απαραίτητο. Ωστόσο δεν ξέρω, μπορεί να κάνουμε βεντάλιες βέλγιες και έδεσες, θα δούμε στο μέλλον. Λοιπόν, είναι βασικό λοιπόν ότι αυτοί οι άνθρωποι έρχονται, χρησιμοποιούνται, υπάρχουν απίστευτες ιστορίες, πολύ ιδιαίτερες για κάθε περιοχή, έτσι. Εννοείται ότι βασικό χαρακτηριστικό τους είναι ότι είναι μικρός, ομιγεροδεμένοι κλπ. Έρχονται στη Θεσσαλονίκη, στην περιοχή την ευρύτερη, από εκεί έρχεται η στρατιά με πλοία. Φέρεται δηλαδή ο Χο Τσι Μιν να ήρθε μέσω της Γαλλίας, από τη Μασσαλία, με το ατμόπλοιο Λετού Στρεβίλ στην Θεσσαλονίκη. Και εκεί αρχίζουμε και οργανώνουμε καν προσφύγων, γιατί ξεκινήσει ο πόλεμος. Ξέρετε, κάθε πόλεμος έχει πρόσφυγες. Έτσι λοιπόν, ένα από τα πρώτα κάμπ που φτιάχτηκαν ήταν το κάμπ στο Ζέιτερνικ, εκεί όπου σήμερα είναι το συμμαχικό νεκροταφείο. Και βέβαια ασχολούνται με διάφορες δραστηριότητες, μαγειρική, φωτογραφία, βοηθητικές εργασίες, συγγραφή, ραπτική, τροφοδοσία, πλήσιμο, περίπολη, φύλαξη χώρων, φύλαξη στρατοπέδων. Σε πάρα πολλά πράγματα ήταν ουσιαστικά ένα πολύ δυναμικό κομμάτι της στρατιάς της Ανατολής. Και βέβαια υπάρχουν και πάρα πολλά στοιχεία τα οποία πραγματικά για κάθε περιοχή αξίζουν μια ιδιαίτερη μνήμα και μπορούν να φτιάξουν πολύ όμορφες ιστορίες σαν αυτές που περιέγραψε ο Γιάννης Βαλάκης. Αυτή η φωτογραφία πάνω αριστερά είναι φωτογραφία με βάση το περιοδικό, είναι στην Βέρεια και φαίνεται ξεκάθαρα αναμίτη στρατιώτης. Βέβαια, ήδη έχει περιγραφεί ότι η στρατιά πήγαινε παντού μαζί, οπότε είναι ξεκάθαρο ότι έχουμε αναμίτη στρατιώτης και στη Βέρεια και στην Έδεσα, γιατί ήταν έδρα στρατοπέδων. Και βέβαια μπαίνουν απευθείας στη μάχη με την έλευση των Σέρβων, οι οποίοι έρχονται στο νησάκι Βίδο στην Κέρκυρα, και ξεκινάνε μεγάλες μάχες προκειμένου να γίνει διάσπαση του μετόπου με το πυροβολικό, γιατί με βάση, μην ξεχνάτε ότι οι στρατηγοί εκείνης της περιόδου θεωρούσαν ότι όποιος καταλάβει τη μεγαλύτερη κορυφή μετά έχει μεγαλύτερο βεληνικές στο όπλο. Οπότε μία από τις μεγαλύτερες μάχες είναι η μάχη στο Καϊμάκ Τσαλάν, προκειμένου να καταληφθεί η κορυφή. Και βέβαια το σημαντικό γεγονός, το οποίο το 2012 δεν το έχει ξαναδεί και οι Βιετναμέζοι, είναι ότι 116 αναμίτες Βιετναμέζοι, ουσιαστικά την καταγωγή, έχουν θαυτεί στο ταφικό μνημείο του Ζέιτερνικ στη Θεσσαλονίκη. Και εδώ είναι η πρώτη αντίδραση ενός ανθρώπου που προσεύχεται βουδιστικά με ένα βουδιστικό τρόπο μπροστά σε έναν σταυρό χριστιανικό. Είναι από το νοσείο του, από το Υπουργείο Πολιτισμού, μία πολιτιστική ακόλουθος, που αντιλαμβάνονται πρώτη φορά ότι υπάρχουν πλέον πραγματικά σοβαρά στοιχεία για την παρουσία Βιετναμέζων στην Ελλάδα. Εδώ είναι ο άνθρωπος ο οποίος μας έδωσε την πληροφορία, ο 107 ετών Τρίφος Ιβένας, διαβιέστατος, πατέρας του πρώην νομάρχη Τέλας, του Τάκρου Σιβένα, μαζί με τον Δήμαρχο Έδεσας,
ο οποίος μας αποκαλύπτει με πάρα πολλές λεπτομέρειες, όχι μόνο τη σχέση του με τον Σόλο Γρηγοριάδη και το μυστικό το οποίο του είχε αποκαλύψει, αλλά μας αποκάλυψε, όπως είπε και ο Δήμαρχος Έδεσας, πάρα πολύ παραστατικά στοιχεία τα οποία αποδεικνύουν ότι μίλησε και με τον ίδιο τον Χο Τσι Μινχ, ο οποίος μία συγκεκριμένη περίοδο ήταν στην Έδεσα και ήταν πάρα πολύ αγαπητός, γιατί έδινε στα παιδάκια που κουβαλούσαν τα τρόφιμα από το Λόγκο επάνω στο πόλι, μιλάμε για μια εξωμετρική διαφορά περίπου 200 μέτρα, τους έδινε ένα σοκολατάκι. Σοκολατάκι εκείνη την περίοδο, καταλαβαίνετε ότι ήταν, θα λέμε, χρυσάφι, τέτοιο ας πούμε. Λοιπόν, υπάρχουν πάρα πολλές φωτογραφίες, είναι φωτογραφίες της Έδεσας με τα νερά, την περίοδο εκείνη. Οι στρατιώτες, να ξέρετε, συμπεριφέρονται και λίγο σαν τουρίστες. Δηλαδή, πραγματικά έβρισκαν τα πιο ωραία σημεία, όπως γίνεται και σήμερα, προκειμένου να βγάλουν φωτογραφίες. Γι' αυτό και αν δείτε και τις φωτογραφίες και τις μέρειες, είναι στα πιο όμορφα σημεία. Εδώ είναι στους καταράκτες, ομοίως οι σύγχρονοι Βιετναμέζοι βγαίνουν φωτογραφίες στους καταράκτες, γιατί η στρατιά φωτογραφίζει και τους 12 καταράκτες της πόλης. Εδώ είναι στο παλιό Μακεδονικό Νεκροταφείο που σήμερα είναι το πάρκο καταρακτών. Το επισκεφτήκαμε και αυτό με τον πρέσβη του Βιετνάμ. Ο βράχος της πόλης, έτσι όπως είναι σήμερα, ο Μεγάλος Γκρεμός, ο οποίος ήταν η κύρια είσοδος της πόλης, την οποία οι Γάλλοι και η Γαλλική στρατιά αλλάζουν και φτιάχνουν τον δρόμο έτσι όπως σήμερα πηγαίνεται στην Έδεσα. Αυτός ο δρόμος δηλαδή, ο οποίος σήμερα πηγαίνει κάποιος στην Έδεσα από τη Θεσσαλονίκη για την Βέρεια, είναι ο δρόμος που άνοιξε τη Γαλλική στρατιά. Και αυτός ο δρόμος προς τη μήνυ των Γαλλών ονομάστηκε κάποια στιγμή από το Δημοτικό Συμβούλιο Έδεσας ως οδός Γαλλικής Δημοκρατίας. Πάρα πολλές φωτογραφίες, πάρα πολλές λεπτομέρειες και ουσιαστικά μιλάμε για ένα ειρηνικό έργο των Γάλλων στρατιωτών, των στρατιωτών της στρατιάς της Ανατολής, το οποίο αυτό είναι και η προσπάθεια να αναδείξουμε. Εδώ είναι η είσοδος στο Βαρόσι, στην παλιά πόλη της Έδεσας, η συνομιλία με τους πρώτους κατοίκους, με το σιδηρόδρομο, στο παλιό νοσοκομείο, στην λέσχη αξιωματικών που σήμερα είναι το ίδιο του φιλοπρόεδρου Συλλόγου Μέγας Αλέξανδρος, στη γέφυρα του πριν που περνούσε η αρχαία Αγγλική Οδός, εδώ είναι από επισκέψεις. Υπάρχει ουσιαστικά δηλαδή όλο αυτό το κομμάτι το οποίο πραγματικά αξίζει κάποιος να καθίσει, να το μελετήσει και να δημιουργήσει αυτό το οποίο λέμε συνδυαστικό προϊόν. Σίγουρα όμως χρειάζονται και σύγχρονα εργαλεία. Και δεν είναι άλλο από πραγματικά κέντρα πληροφόρησης, τα οποία να δουλεύουν όλο τον χρόνο και να μπαίνουν σε μια διαδικασία όπου αυτό το προϊόν να γίνεται πραγματικότητα. Συν της άλλης, υπάρχει μια μεγάλη ευκαιρία στο κομμάτι της γαστρονομίας. Να σας πω ότι όταν πήγαμε κάποια στιγμή ένα ταξίδι σε αυτές τις χώρες, μας είπαν μέσα στο γεύμα, έγραφε ότι το γεύμα θα έχει εξωτικά φρούτα. Τα εξωτικά φρούτα, να σας πω, ότι ήταν μήλα. Με άλλα λόγια, αυτά που έχουμε εμείς εδώ, τα οποία δεν τα δίνουν και πολύ μεγάλη σημασία, για εκείνους είναι εξωτικά φρούτα. Σε αυτό το συγκεκριμένο γεύμα, το οποίο φτιάξαμε, ένα γεύμα ελληνοβιετναμέζικης γαστρονομίας, το οποίο επιμηλήθηκε ο κύριος Παλισίδης, ο οποίος είναι συνεργάτης και εδώ, δοκίμασταν πρώτη φορά οι άνθρωποι και της περιοχής πώς είναι να φτιάξεις μια σούπα με φύκια λίμνης βεγορίτιδας. Θα μπορούσαν να ήταν και φύκια των Αλιάκων, τα οποία εμείς δεν τα δίνουμε μεγάλη σημασία. Ωστόσο, οι Βιετναμέζοι τα εξετίμησαν πάρα πολύ. Με άλλα λόγια, υπάρχει μια πάρα πολύ μεγάλη ευκαιρία για δράσεις, η οποία κρύβεται πίσω από τις ιστορίες και πίσω από τις φωτογραφίες. Αυτό είναι το μνημείο του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου των Σέρβων, ως ανάμνηση της μάχης του Καμάτσαλα. Μπορεί κάποιος να πάει πάρα πολύ εύκολα με lift, γιατί είναι στην κορυφή του βουνού, σε πολύ κοντινή απόσταση από το τελευταίο lift που είναι στα 2380, αυτό είναι στα 2524. Εμείς σε ανάμνηση αυτής της μάχης ξεκινήσαμε το 2016 να κάνουμε έναν αγώνα ποδηλασίας, ο οποίος μπήκε στο εθνικό καλεντάρι. Ο κ.
οποίος λέγεται «Η μάχη του Καϊμά Τσάλα». Ένα από τα βραβεία που δίνουμε στον γυραιότερο αθλητή είναι το βραβείο Ho Chi Minh. Με άλλα λόγια, η άειλη πολιτιστική κληρονομιά δεν χρειάζεται πολλά πράγματα για να γίνει πραγματικότητα. Ακούσαμε για τις ανθισμένες εδωδακινιές. Εδώ είναι οι ανθισμένες κερασιές. Οι ανθισμένες κερασιές, οι οποίες σε όλο τον κάμπο της Έδεσας, σε ποιον κάμπο όμως, στον κάμπο όπου ήταν παλιά το στρατόπεδο των Γάλλων και το οποίο το βλέπει κάποιος από τον χώρο των καταρρακτών. Με άλλα λόγια, χρειάζεται στην κυριολεξία να υιοθετήσουμε έναν μύθο, να το δούμε καλά, να το δούμε σφαιρικά και να έρθουμε πάνω στις δικές μας προτάσεις και στις δικές μας δραστηριότητες να το εντάξουμε. Αυτό είναι ένα μικρό τρενάκι, το τρενάκι της Καρατζόβας, όπως λέγεται. Είναι ένα τρενάκι τύπου Τεκοβί, πολύ μικρό τρενάκι, το οποίο το έκαναν οι σύμμαχοι προκειμένου να κουβαλήσουν πολεμικό υλικό προς την Αλμοπία. Αυτό το οποίο έχει διασωθεί ωστόσο είναι ο σταθμός Τεκοβί, ο οποίος είναι στην Αριδαία, χωρίς τρένο. Ευελπιστούμε στο μέλλον να έχουμε. Αυτός είναι όμως ο σταθμός, ο ίδιος καταπαράλλακτος σταθμός, ο οποίος πέρασε από Ho Chi Minh και είναι στη Σκίδρα. Και αξίζει και αυτός, όπως και όλα αυτά τα μικρής εμβέλειας μνημεία, τα οποία κάποια βέβαια είναι και χρηστικά και δουλεύουν, χρειάζονται μία προσάρτηση απλώς πάνω στο μύθο, να γίνει μέρος του μύθου. Και εδώ, ως αναγνώριση του ελληνικού έργου των στρατιωτών στη διαμόρφωση της φυσιογνωμίας της πόλης, να πούμε ότι ο Δήμος της Έδεσας, λαμβάνοντας μία τολμηρή απόφαση σε αυτή την κατεύθυνση, ονόμασε το πάρκο αυτό, ένα από τα πιο όμορφα σημεία της Έδεσας, ως πάρκο ειρήνης και φιλίας των λαών στη μνήμη του Ho Chi Minh. Πολύ κοντά εκεί βρίσκεται ένα δέντρο το οποίο είχε φυτευθεί την περίοδο του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου προφανώς για θεραπευτικούς σκοπούς. Είναι ένα κίνκο μπιλόμπα, το οποίο βρίσκεται σήμερα στον αυλόγυρο του ΚΑΠΗ και της Δημόσιας Βιβλιοθήκης της Έδεσας, όπου μέσα έχουμε βάλει την γωνία του Ho Chi Minh. Είναι όλο το story, με ένα τραπεζάκι με τις απαραίτητες πληροφορίες, δίπλα στους παππούδες που παίζουν πρέφα και πίνουν καφεδάκι. Αυτή λοιπόν είναι η γωνία του Ho Chi Minh και όταν έρχονται επισκέπτες, τους προσφέρουν νερό και κεράσια, τα στοιχεία δηλαδή που αναγνώρισε ο Ho Chi Minh, αλλά και τσάι από το Kinko Biloba, το οποίο έχει ιδιαίτερες ενεργετικές ιδιότητες και γι' αυτό το λόγο είχε φυτευθεί από την στρατιά της Ανατολής στον Αυλόγιο. Αυτό είναι το δέντρο. Το 2012 λοιπόν, επειδή η ιστορία πρέπει να ξαναγράφεται και να την υπενθυμίζουμε διαρκώς στους επόμενους, ο Δήμαρχος Έδεσας φύτεψε ένα άλλο δεντράκι προς ανάμνηση όλων αυτών των λιμάτων με τον τότε πρέσβη του Βιετνάμ, το οποίο βρίσκεται επίσης πολύ κοντά σε αυτήν.